Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό θα μπορούσατε να απευθύνετε σύντομες ερωτήσεις στους ομιλητές μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Τα είπατε πολύ ωραία όλα. Αλλά στην πράξη τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουν όλα, να υλοποιηθούν όλα αυτά. Εδώ στο άστροφο που βρισκόμαστε, δεν υπάρχει μία ράμπα εκτός από τη θάλασσα που έγινε πριν 1-2 χρόνια. Δεν υπάρχει μία ράμπα. Όπου θέλει να σταματάνε τα αυτοκίνητα. Το βράδυ στους κεντρικούς δρόμους, τη χάνει να μένω σε έναν από αυτούς, μετά τις 9 η ώρα τρέχουν πάρα πολύ. Τι να πρωτοκάνουν η αστυνομία, έγινε αυτοκίνητο σε ράβαλο, ένα station και κυκλοφορεί. Λοιπόν, στην πράξη τι γίνεται με όλα αυτά που είπατε, τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, τα είπατε, τα ακούμε, τα ξέρουμε, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Στα σχολεία πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Πού είναι οι δάσκαλοι, πού είναι οι καθηγητές να παρακολουθήσουν και να υλοποιήσουν ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα γίνουν αυτά όλα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι από ό,τι ακούσατε ότι η περιφέρεια έχει μείνει πίσω πολύ και στην προσβασιμότητα και σε όλα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ απόψε, για να τα ακούσει ο κύριος Δήμαρχος που είναι εδώ, για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιήσει, διότι βάσει του νόμου της Ευρώπης πρέπει το 2020 να είναι όλα προσβάσιμα. Εάν ένα κτίριο το 2020 δεν είναι προσβάσιμο, είναι αφαιρέτητο. Και ο κύριος Δήμαρχος, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος τώρα 2 μήνες έχει αναλάβει. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και όταν θα δούμε ότι εάν δεν μπορέσει να φτιάξει κάτι για αυτός για το Δήμο του, πάλι θα είμαστε εδώ στα κανάλια και θα τα δούμε. Εγώ σας εγγυούμαι ότι μετά από 10 χρόνια να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Εγώ είμαι απλή κάτοικο, μια απλή κάτοικο του Άστρου. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Δήμαρχο, τον κάθε κύριο Δήμαρχο, και από την αστυνομία και από τη διοίκηση. Το βράδυ, στους δρόμους, μετά τις 9 η ώρα, δεν έχω δει κάποιο περιπολικό να γράψει αυτούς που τρέχουν. Ξέρετε τι γίνεται μετά τις 9 η ώρα το βράδυ στους κεντρικούς δρόμους. Σπινιάροντας, να σας το πω έτσι, σπινιάροντας, τρίβουν από μια στροφή. Πόσες φορές έχω καταχθεί έξω από το σπίτι μου. Άμα βρεθεί κάποιος μπροστά τους, τον φάγανε λάχανο. Σας τα λέω απλά.